Χειρογραφία του κράτους αποτελούν σύμφωνα με τις ενδείξεις και τα νοικοκυριά στον τρόπο αποπληρωμής των χρεών τους. Με νέα δάνεια που λαμβάνουν, αποπληρώνουν τα παλιά, αλλά επί της ουσίας ανατροφοδοτούν το χρέος τους και παρατείνουν το φαύλο κύκλο του δανεισμού. Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις και οι συγγενείς φαίνεται να τείνουν χέρι βοήθειας, όπως προκύπτει από έρευνες. Στην Ισλανδία, εκατοντάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους μετά την έκρηξη ηφαιστείου στα νότια της χώρας. Το ηφαίστειο βρίσκεται στο μεγαλύτερο παγετώνα της Ισλανδίας και οι αρχές έκριναν επιβεβλημένη την απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή που απέχει μόλις 120 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Ρέικιαβικ. Εκφράζονται δε φόβοι ότι σε περίπτωση που λιώσουν οι πάγοι θα προκληθούν σφοδρές πλημμύρες στα γύρω χωριά. Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται κάθε Σαββατοκύριακο στο Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, έγινε η παρουσίαση της ελληνικής μετάφρασης του διεθνούς bestseller της Κρεσίντα Κόουελ, «Πώς να εκπαιδεύσετε το δράκο σας». Στην παρουσίαση προβλήθηκαν και σκηνές από την ομώνυμη τρισδιάστατη κινηματογραφική ταινία που κάνει πρεμιέρα την 1η Απριλιά. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού και αμέσως μετά είναι σίνεμα στην Ετένα με τη δραματική ταινία ισπανικής παραγωγής «Ο νόμος του πόθου», προλογίζει η Δώρα Αναγνωστοπούλου. Καλό ξημέρωμα και καλή εβδομάδα.